Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από τον πίστο του Άγιο Νικολάου, όπου ξεκινάει η αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική της Summer Evolution League ανάμεσα σε Αρχιστράτηγο Βαζδέκη και Προμπο Ράπτορς. Ο Ζαμπούλ θα βγάλει νικητές. Όχι, θα ξαναγίνει. Συζητήσει εκεί μεταξύ των δύο ομάδων. Συνέχισε. Ξεκίνησε και το παιχνίδι. Στη Στράτηγο Βαζδέκης από τη μία με 4 νίκες και 4 ήττες στην σεζόν, στην καλοκαιρινή σεζόν. Ενώ ο Προμπο Ράπτορς από την άλλη με 4 νίκες και 3 ήττες. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες με τις οποίες ξεκινούν οι δύο ομάδες. Καδάς, Μοσχολιός, Καμάγκος, Τσαπόβας και Κρούτης ξεκινούν για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα ανοίξουν και το σκορ για το 3-0. Από την άλλη έχουμε Βαλέτς, Ζερβόπουλο, Κατσιμίχα, Σαχά και Ντολαπτή στην πρώτη πεντάδα. Σαχάς με πλάτη, θα γυρίσει ωραία, στέκεται στον αέρα. Θα έρθει και το 3-2. Πρώτο καλάθι και για τους Προμπο Ράπτορς. Νέο τρίποντο, άστοχο αυτή τη φορά από τον Γκρούτη. Θα πέσει, παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Στην επαναφορά θα πάει ο Σκαμάγκος. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους από τους διαιτητές. Έχουμε και τεχνική ποινή νωρίς νωρίς στον Σκαμάγκο. Θα την αναλάβει ο Ζερβόπουλος. Έξω η βολή, παραμένει το 3-2. Αλλά έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι τώρα μετά από κάποιες νέες παρατηρήσεις. Μπάλα κατέληξε εκτός, κατοχή τώρα για τους γηπεδούχους. Συνέχεια με τον Σκαμάγκο, ο οποίος κατεβάζει τώρα για τον Αρχιστράτηγο Βαζδέκη. Σταφόγας, πήρε ο Γκρούτης. Πάλι Σκαμάγκος, μπαλά στην κορυφή. Καδάς με το ένα χέρι σημαδεύει σε στα 5-2. Κατσιμίχας, Βαλέτζης. Είχε χώρο για να εκτελέσει, το πήρε το σούτ, δεν το έβαλε όμως. Σαχάσα μαζί το rebound. Ψάχνει πάσα έξω, Κατσιμίχας. Βλέπεις επιλογές του Ντολαπτσής. Ζερβόπουλος στα 4. Με τα αριστερό, Σαχάς, δεν θα μπει ούτε τώρα το καλάθι. Καδάς. Γκρούτης και πάλι Καδάς. Ένα σουτ για 2 πόντους, εύστοχο από τον Τσαπούγα. 7-2. Καλύτερο ξεκίνημα στο μάτς από τους γηπεδούχους, οι οποίοι βρίσκονται στο συν 5 τώρα. Κολλημένοι στους 2 πόντους οι φιλοξενούμενοι από την άλλη. Κατσιμίχας δεν θα διστάσει να εκτελέσει, μπήκε και βγήκε πάλι από το γαλάθι. Σαχάς το έδαφος, συνεχίζεται κανονικά η δράση. Πάει με φόρα προς τα μέσα, δεν μπορεί όμως χωλιός όμως να αφήσει πάρα στο καλάθι. Κατσιμίχας, μία πάσα με ρίσκο, πήρε ο Σαχάς. Και τώρα, Ντολαπτσής, άρχισε το τρίποντο. 7-5. Σαχόγας για 2, Σαχάς τον βρήκε. Και έχουμε βολές. Yeah.
στοχή στην πρώτη. Βάζει και την δεύτερη για το 9-5. Το Λαπτής. Κατσιμίχα σου δώσει ξανά. Ζερβόπουλος γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια, ένα μακρινό τρίποντο. Άστοχος τόσο σαν χάσμπη και στην πορεία της μπάλας. Δεν μπόρεσε να εκτελέσει καλά. Και τώρα καθαρίζει την φάση ο Γκρούτης. Κουβαλάει την μπάλα. Είναι τώρα έξω τον Μοσχολιό. Καδάς για τρεις, όχι. Ο rebound θα καταλήξει στα χέρια των Προβοράπτορς και του Κατσιμίχα συγκεκριμένα. Σταματάει, βλέπει τις επιλογές του, δεν βιάστηκε. Ζερβόπουλος προσποίηση, αυτός τον Σαχά. Πάσα απέναντι για τον Ντολαπτζή. 6 δευτερόλεπτα διαθέσιμα τώρα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Ένα δευτερόλεπτο, Βαλέτσια, προλάβει ένα εκτέλεση έγκαιρα. Δούμενη μπάλα στα χέρια. Έμεινε και το 9-5 στο σκορ. 6 λεπτά ακόμα για το φινάλε της περίοδου. Και κατεβάζει ο Σκαμάγκος. Καδά στην κορυφή. Χάνει για λίγο την ισορροπία του εκεί ο Μοσχολιός. 8 δευτερόλεπτα, ωραία η πάσα. Προσποίηση, εκτέλεση με έναν ανάποδο λέει από το Μοσχολιό, το οποίο θα βρει στόχο. 11-5. Ζερβόπουλος έμεινε μόνος του και το βάλε. 11-8. Ξάχνα μακρινά σουτ σε κάθε ευκαιρία τους οι Προμποράπτορς. Τώρα ένα εύστοχο του Ζερβόπουλου, φέρνει τη διαφορά στους 3. Τα χέρια στην μπάλα τον Βαλέτζη. Καδάς, Καμάγκος. Θα εστοχίσει. Βαλέτζη προστατεύει και αφήνει στον Ντολαπτζή. Κατσιμίχας. Ντολαπτζής από αρκετά μακριά. Αστόχησε ωστόσο και μάζεψε ο Καδάς, ο οποίος θέλει να τρέξει. Ρίχνει ταχύτητα. Ο Σχολιός κλείνει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Κρούτης, άφησε στη γωνία. Σουτ για 3 πόντους, Καμάγκος εκτελεί. Τέσσερα, οκτώ. Ζερβόπουλος, ωραία. Τροφοδότησε τον Σαχά, καλάθι και φάουλ. Πήσανε δύο παίχτες πάνω του. Δεν καταφέρει κανείς από τους δύο να το σταματήσει. Δεκατέσσερα, δέκα. Και η βολή για το 14-11. Ο Μοσχολιός εκτελεί για το 17-11. Επόμενα τρίποντο προστίθεται στην λίστα απόψε. Του για 3 πόντους, κοντό όμως τον Ζερβόπουλο, δεν κρυφίσει με μπάλα. Μάτωσε ο Σκαμάγκος στην άλλη πλευρά. Θα πετύχει το καλάθι. Υπάρχει και σφρίγμα για φάουλ. 19-11. Βαλέτζης τώρα στον Παγκό. Ο Μαράτζας πέρασε στην θέση του. Και ο Σκαμάγκος ετοιμάζεται για την συμπληρωματική βολή. Θα εστοχίσει και σε αυτή η 20-11. Στο συν 9 πλέον η γηπεδούχη, μια ανάσα από την υψήφια διαφορά με 3,5 λεπτά να απομένουν για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Κατσιμίχας. Τους
σκέφτηκε λίγο το πύριο ο Ντολαπτζής, δεν μπήκε μέσα η μπάλα, δεν μπορούσε να καθαρίσει και το, να μαζέψει και το επιθετικό ριμπάουν το Μαράτζας. Τα δικά του χέρια κατέληξε αυτή την μπάλα. Καδάς αφήνει στον Σκαμάγκο. Ο σχολιός του έδωσε τώρα στον Τσαπούγα. Σκαμάγκος εκτελεί για τρεις. Βασιλείου και τώρα Σκαμάγκος. Καδάς έκανε το κόψιμο, τον βρήκε εξαιρετικά. Αλλά πάτησε γραμμή. Αλλαγή για τους Προβοράπτορς. Τραϊφόρος τώρα στο μάτς. Για τους φιλοξενούμενους. Ο Ντολαπτζής θα καθίσει στον παγκό. Έπαιξε με τον Ζερβόπουλο. Θέλει να βρει κενό διάδρομο. Θα κοπεί όμως η προσπάθειά του. Έκλεψαν κιόλας οι γηπεδούχοι. Έχασε την μπάλα από τα χέρια του Βασιλείου. Χάθηκε και ευκαιρία για έναν εφηδιασμό. Πάνε σε σετ παιχνίδι τώρα πλέον οι γηπεδούχοι. Έχουν 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο σχολιός Καντάς για ένα μακρινό δίποντο ευστοχή. 22-11. Ξακολουθούν να πατούν καλύτερα οι γηπεδούχοι. Ανορθολογικές επιθέσεις είναι και εύστοχοι. Και ξεφεύγουν πλέον στο συν 11. Σαχάς θα μειώσει, ο Μαράτζας θα μειώσει. 22-13. Οργανώνει ο Σκαμαγκός. Πλάτη στο καλάθι ο Τσαπόγας. Τώρα ο σχολιός ψάχνει επιλογή. Πάλι Τσαπόγας. Ένα δίποντο μέσα και αυτό. 24-13. Τραϊφόρος. 1,5 λεπτό ακόμα για το 10 λεπτό. Τσιμίχα στη γωνία. Σαχάς. Ζήτησε ο Μαράτζας. Με δυσκολία θα φτάσει μπάλα σε εκείνον. Αλλά θα τελειώσει τη φάση. Για το 24-15, ακόμα μια φάση η οποία ολοκληρώνεται επιτυχώς από τα χέρια του. Όχι, στις 9 από τους πλέον διαφορά. Βασιλείου στα αριστερά. Ο σχολιός δεν θα διστάσει, αν και έχει μπροστά του τον Κατσιμίχα. Σε αυτόν θα καταλήξει τώρα η μπάλα, ενώ μπήκαμε στα τελευταία 54 δευτερόλεπτα. Έχει χώρο στα αριστερά ο Κατσιμίχας, θα του φύγει όμως η μπάλα την ώρα της τρίπλας. Σκαμάγκος. Θα το πάρει πίσω από τα 6.75, έδωσε το κατάλληλο, ίσως θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 27-15. Στροφή σε διψήφια επίπεδα. Η διαφορά. Δεν θα έρθει απάντηση από την πλευρά του Ζερβόπουλου. Και τώρα έχουμε 13,6 το ρολόι. Όλα για τους γηπεδούχους. Καλάς. Σκαμάγκος. Λίγο να μπερδευτούν, Μοσχολιός, Καδάς έχει βρεθεί κάτω από την αντιπαλή ρακέτα. 5 δευτερά τώρα. Θα γίνει το κλέψιμο, προλαβαίνει το ρολόι ο Μοσχολιός από ένα μακρινό σουτ και θα το βάλει. Φινάλι λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ 27-15. Μπήκαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης. 27-15 το δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας. Θα αυξήσει τώρα την διαφορά κι άλλο. Ο Βασιλείου με ένα τρίποντο, 30-15. Τρίποντες εκτελέσεις συνεχίζονται απόψε. Γενικά και οι δύο ομάδες έχουν πάει σε αυτές τις μακρινές επιλογές. Περισσότερες έχουν βγει στον αρχιστράτικο Βαζδέκη. Κάποιες λιγότερες έχουν βγει στους Προμποράπτορς. Ακόμα ένα τρίποντο. Τραϊφόρος αυτή τη φορά εκτελεστής. 30-18. Μοσχολιός άφησε
στον Σκαμάγκο, πρέπει να λιώσει και προσπάθειά του. Τραϊφόρος, κύριος Αχάς, πάει με φόρα. Προφάσισε να πασάρει, πάσα έξω, ζήτησε και πάλι ο Σαχάς ψηλά. Διεκδικεί στην μπάλα εκεί, καταφέρει να κρατήσει. Μαράτζας από τα δεξιά θα το βάλει. 30-20. Μαράτζας, ο οποίος όσες φορές χρειάστηκε να μιλήσει εξαιρετικά, το έχει κάνει πολύ καλά. Και ο Κεραμίδας τώρα στο μάτι για τον Βασδέκη. Βασιλείου, κλείνει πάνω το Βαλέτζης, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Βασιλείου θα το πάρει τελικά σε δεύτερο χρόνο. Κοντό το σούτου βρήκε Στεφάνη, ανανεώνεται έτσι η επίθεση. Κεραμίδας δεν μπορεί με το ένα χέρι και προσπάθησε στον αέρα όμως Κολιός. Δεν ήρθε όμως το καλάθι, παρέμεινε και το 30-20. Βαλέτζης έπαιξε με τον Μαράτζα. Ωραία, βρήκε το Σαχά, πέδειξαν δύο μπροστά του. Το φάουλ έχει γίνει από τον Βασιλείου, όπως λέει ο ρέφερι. Στη γραμμή τώρα ο Σαχάς. Ευστοχή στην πρώτη. Δύο βολές. Προσπίσε από τον Μοσχολιό. Μπάλα καταλήγει στα δεξιά στον Βασιλείου. Γύρισε, είδε την ρακέτα. Ο Τσαπόγας αυτό έχει σωστή την προσπάθειά του. Κατεβάζει τώρα ο Τραϊφόρος. Κασιμίχας, καστήπασε για τον Μαράτζα. Πολύ κοσμία εκεί, θα το ξεγαλεί άμυνα. Ο Μοσχολιός και αναγκάζει στο λάθος των παίχτων προπορράπτων. Σαμάκος, πιέζεται ασφυκτικά από τον Τραϊφόρο. Θα απόβασε στον Κεραμιδά, ο οποίος είχε στην γωνία. 10 δεύτερα ακόμα για τους γηπεδούχους Βασιλείου. Κεραμιδάς θα το πάρει τελικά. Δεν του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα. Και σαν χάς θα φύγει στο Τραϊφόρο. Μαλέτζης. Μαράτζας γύρισε. Μαλέτζης ο Σκαμάγκος. Κεραμιδάς τώρα. Έχει τον Τραϊφόρο μπροστά του. Τσαπόγας. Φύγει χέρι με χέρι στον Σκαμάγκο. Πάλι μπάλα σε εκείνον. Αυτό δεύτερα για τους γηπεδούχους. Πέρασε ο Βασιλείου, στάθηκε στον αέρα. Δεν μπορούσε όμως να ευστοχίσει. Η διαφορά παραμένει στους 8-6 και 35 πριν την ανάποβλα. Κατσιμίχας. Έκανε το κόψιμο Σαχάς. Πατάει δυναμικά. Και κερδίζει τελικά το φάουλ. Πολλές θα εκτελεστούν μετά το time out. Ψάχα στην γραμμή, έτοιμος για τις δύο βολές του. Ευστοχή στην πρώτη, μειώνει σε 30-19, όχι με συγχωρείτε, σε 30-23. Και τώρα σε 30-24. Μάγκος. Κεραμιδάς. Τσαπόγα σε μια γρήγορη επίθεση. Βαλέτζης είναι εκεί για να μαζέψει. Αφήνει στον στον Ντολατσί. Κάνει και ένα ευθυνδιάσμα και από την πάσα του Τραϊφόρου ο Μαράτζας. Δεν το πληρώσαν ωστόσο οι προμποράπτορς. Η κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. Σαχάς, καλή άμυνα.
Έκλεψε ο Σκαμάγκος, ο οποίος θέλει να φύγει στον ευνηδιασμό. Δεν μπορεί να το προλάβει κάποιος. 32-24. Μελαψής. Βαλέτζης. Γίνει τον λάθος από τους προπορράπτορς. Τσαπόγας έχει και επιλογή πάσα στο Σκαμάγκος. Θα τελειώσει και αυτή την φάση. Επιστροφή στο συν 10 για τον Αριστράτικο Βασδέκη. Με δύο κλεψίματα και δύο επιτυχείς εχνιδιασμούς. Και το 34-24. Βασιλείου. Έκανε το κόψιμο, δεν είναι καλή πάσα όμως. Τελευταίο πεντάλεπτο τώρα. Στην δεύτερη περίοδο. Πήρε ο Τραϊφόρος, Σαχάς. Με δύο εξωμένα χέρια μπροστά του. Πρέπει να κατέβασε το χέρι του. Όμως χωλιός. Έχουμε δύο βολές τώρα για τον Σαχά, ο οποίος νωρίτερα ευστόχησε και στις δύο προσπάθειες του. Ευστόχη τώρα και στην... ευστόχη και πάλι στην πρώτη, 34-25. Μέσα και η δεύτερη ξανά, λάνθαστος για το 34-26. Καμάγκος. Σχολιός, βλέπει τον Κεραμιδά. Και πάλι Κεραμιδάς. Πρόλαβο ο Σχολιός, πρώτου Μαράτζα. Θα πάρει ένα δίποντο, δεν είναι καλό. Λίγε στην πορεία της παλαιστής και ο Σαχάς μαζί το ριμπάουντ και αφήνει τώρα στον Δολαπτή να κατεβάσει. Σαχάς, Μαράτζας και τώρα Δολαπτής. Τα δεύτερο λεπτά ακόμα. Ωραία κυκλοφόρησε εδώ την μπάλα. Η προποράπτος που πιο ωραία όμως είναι και η τάπα που κάνει όμως χωλιό στην συνέχεια και θα τελειώσει τώρα και την φάση ο ίδιος. 36-26. Αυτός ξεκίνησε τον εφηδιασμό με την πολύ καλή άμυνα. Αυτός είναι και ο παίκτης ο οποίος τον ολοκλήρωσε με το καλάθι του. Έχουμε πόδι. Δύο αλλαγές τώρα για τον Αριστράτηγο Βαζδέκη. Καδάς επιστρέφει, όπως και ο Γκρούτης. Σαχάς. Πολύ χαμηλή πάσα για τον Μαράτζα, τον δυσκόλεψε πάρα πολύ. Βρούτης για απέναντι τον Βασιλείου. Ρίξε μπροστά του Σαχάς και Ραμιδάς. Και τώρα όμως Σχολιός. Δεν πέρασε η πάσα. Τραϊφόρος θέλει να τρέξει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Βρήκε τον Μαράτζα. Αυτός θα τελειώσει τη φάση. 36-28. Βασιλείου είδε την κίνηση του Γκρούτη. Θα βρεθεί στο παριέ. Ο Βασιλείου έχει σκοράρει ωστόσο. Και πάλι διαφορά στις 10. Παραμένει δύο το σκηνικό. Με τους γηπεδούχους να έχουν κάθε φορά απάντηση και να κρατούν την διψήφια διαφορά τους. Τρίποντο τώρα από τον Τραϊφόρο. 38-31 πλέον. Κεραμιδάς, ξανά θα έρθει η απάντηση από μακριά. Μία σου και μία μου. 41-31. Ζερβόπουλος έπαιξε με τον Μαράτζα. Γύρισε αυτός πρόσωπος στο καλάθι, δεν μπορούσε να ευστοχίσει. Ο
σχολιός, πατάει γκάζι. Περιτριγυρισμένος από αντίπαλες φανέλες. Κρούτης βλέπει τι επιλογές έχει. Βασιλείου τώρα στα 10. Πυροκεραμιδάς. Κάνει σταυρωτές. Καλή άμυνα από τον Τραϊφόρο. Θα κλέψουν τελικά οι προπόρατος. Ζαχάς θέλει να πάει μόνος του. Έκλεισαν δύο παίκτες μπροστά του. Κρατούν το... την κατοχή ωστόσο οι προπόρατος. Μαράτζας θα το πάρει. Δεν θα το βάλει. Κρούτης ζητά ηρεμία. 1-20 ακόμα για το ημίχρονο. Κεραμιδάς σηκώνεται για 3, όχι. Ζερβόπουλος πάει να του δώσει επιλογή για σκρίνο. Ο Μαράτζας θα παίξει μαζί του. Πάσα έξω και πάλι. Θα το βάλει ο Ντολατσής. 41-34. Δεύτερο λεπτά ακόμα για το φινάλε του ημιχρόνου. Καδάς ζήτησε και πήρε ο Μπρούτης. Παραλίγο να γίνει το λάθος, δεν θα το γλιτώσουν τελικά οι γηπεδούχοι. Μαράτζας συνεχίζει κανονικά η δράση, παράτζει διαμαρτυρίες. Αυτό έχει σωστό στην προσπάθειά του. Καδάς 16 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Προσποίηση. Δεν πέρασε η πάσα του Βασιλείου. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους προποράτους. Ζερβόπουλος τρέχει. 3-2-1. Προλαβαίνει το ρολόι. Αστοχή. Και φινάλε. 41-34. Το σκορ του ημιχρόνου. Μπήκαμε μόλις και στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης. 41-34 δείχνει το σκορ. Διαφορά έχει πέσει πλέον στους 7 πόντους νωρίτερα. Κράτησαν μια διψήφια απόσταση οι γηπεδούχοι, την οποία έχουν καταφέρει να ρίξουν, να ψαλιδίσουν και συγκεκριμένα οι προμποράπτορς, οι οποίοι ωστόσο εξακολουθούν να κυνηγούν. Έχουμε και μια διακοπή, γιατί υπήρξε ένα θεματάκι με το χρονόμετρο. Τώρα σιγά σιγά φτιάχθηκε το θεματάκι και συνεχίζεται και η δράση. Μπάλα έμεινε στα χέρια των γηπεδούχων. Καμάγκος είδε τον Μοσχολιό. Ωραία τον τροφοδότησε, την έκανε ασίστ στην πάσα. 43-34 πλέον. Στα μέσα Ζερβόπουλος προσποιείται, εκτελεί σε δεύτερο χρόνο, θα το βάλει. 43-36. Σκαμαγκός, Καδάς, Μοσχολιός. Γύρισε ωραία, δεν ευθέτησε όμως ο Τζαπόγας. Ας μην είχα τώρα κατεβάσει για τους φιλοξενούμενους. Ζαχάς έχει βάλει στην πλάτη τον Τσαπόγα. Καλή άμυνα από το παίκτη του αρχιστρέτου Γουβαζδέκη. Και αφήνει τώρα με 11 δευτερόλεπτα τους αντιπάλους του. Βαλέτζης. Ζαχάς 5 δευτερόλεπτα ακόμα προσπίση από τον Βαλέτζη. Πρέπει κάποιος να εκτελέσει καθώς τελειώνει ο χρόνος. Δεν το έκαναν οι προπόρατορς. Και συνεχίζεται κανονικά η δράση. Με συνέχεια έχουμε και καλάθι από τον Σαχά.
έξω. Ένα δίποντο από το πλάι. Άστοχο με το δεξί χέρι. Ο Μοσχολιός δεν θα τελειώσει εύστοχα, αλλά υπάρχει φαουλ για δύο βολές. Για δύο πόντους, εύστοχο τον Ζερβόπουλο, 49-40. Θα έρθει η απάντηση με ένα δίποδο τώρα των γηπεδούχων, 51-40. Ανεβάζουν οι φιλοξενούμενοι τον Ντολαπτσής. Ήρθες ωραία στον Σαχά, έγινε ο παραλήτης της πασάς, δεν μπορούσε όμως σε πρώτο χρόνο. Έχει και δεύτερη ευκαιρία, θα τη χάσει κι αυτή. Και τώρα βγαίνει άμυνα, εδώ βοηθάει και ο Σκαμάδος εκεί, υποτικά να σηκωθεί. Σκαμάγκος. Καδάς από μακριά, μέσα. 54-40. Έχουμε για time out για τους Προμποράπτορς με τη διαφορά στους 14. Συνέχεια στην δράση με τη διαφορά πλέον να ξεφύγει τους 14 πόντους και τους υπεδούχους να εξακολουθούν να πατούν καλύτερα για αυτά τα πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου. Μα σφύριγμα για φάουλ χαμηλά από τον Καδά έχει γίνει και είναι και το πρώτο για τους υπεδούχους. Θα γίνει επαναφορά με τον Κατσιμίχανα, συνεργάζεται ξανά με τον Μαράτζα. Πάσα έξω, 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Προμποράπτορς. Παρακινδυνευμένη πάσα του Σαχά, θα γίνει τελικά το κρέτσιμο. Τρέχει ο Κατσιμίχας, κρατούν ωστόσο οι γηπεδούχοι και τώρα θα υπάρξει και το φάουλ που έχει γίνει από τον Ζερβόπουλο. Δεύτερο για τους Προμποράπτορς. Πάσα στη γωνία, Μοσχολιός θυμμένος, θέλει να πλησιάσει. Πάλι μπάλα στην περιφέρεια. Το ένα χέρι, ωραία, θα τελειώσει την φάση ο Γκρούτης. 56-40. Διαφορά στη μέγιστη τιμή της μέχρι στιγμής. Θέλει να μειώσει, θα τα καταφέρει ο Ζερβόπουλος. Τελεί από μακριά. 56-43. Γκρούτης κατεβάζει. Μάγκος, η μπάλα θα ξαναφτάσει στα χέρια του Γκρούτη για να εκτελέσει καλό τρίποντο. 59-43. Ξακολουθούν να κάνουν καλή δουλειά πίσω από τα 6.75 οι γηπεδούχοι. Η διαφορά πάλι στις 16. Βόπουλος. Άγγιγμα εκεί ο Σαχάς άφησε στην γωνία. Άστοχος αυτή τη φορά ο Ζερβόπουλος. Πρόλαβε ο Σκαμάγκος, θα περάσει εξαιρετικά. Βλέπει τις επιλογές του, πολύ όμορφο καλάθι. Όλα τα λεφτά η κίνηση του Σκαμάγκου. 61-43.
Ματζής θα το βάλει από μακριά. 61-46. Ρούτης στον Καδά. Σκαμάγκος αφήνει δίπλα του. Να σου για 3 πόντους. Σκαμάγκος δεν μπορούσε να ευστοχίσει. Έχουμε ένα σφύριγμα τώρα. Έχει σταματήσει το παιχνίδι, δεν έχω αντιληφθεί τι έχει συμβεί. Άλλες διαμαρτύριες από την πλευρά των γηπεδούχων. Έχουμε κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά των γηπεδούχων, νομίζω για κάποια τεχνική ποινή. Έχουμε παρατήρηση τελικά. Συνέχεια στην δράση με τον Δελατσί. Πάσα στη γωνία. Σαχάς βλέπει επιλογές έξω. Το Λατσί θα εκτελέσει. Μάχεσε και στον αέρα. Θα βγει νικητής ο Ζαπόγας. 3-25 ακόμα για το φινάλι και της περίοδου. Βρούτης βρίσκει την μπάλα για λίγο από τον Σκαμάγκο. Έδωσε ύψος. Το τελείωσε καλά και μάζεσε ο Σαχάς. Το Λατσί τώρα. Μαρτίνη πάσα με στόχο. Τον Κασιμίχα. Στόχισε αυτός για 3. Παραμένει στην επίθεση ωστόσο η Προπορράπτορς. Νέο μακρινό σουτ. Αστόχο και αυτό ωστόσο. Δεν αλεύει το 61-46. 2-50 πριν το φινάλ της τρίτης περίοδου. Μια γρήγορη πάσα εδώ για τον αρχιστράτηγο Βασδέκη. Θα κερδίσει το φαουλ ο Γκρούτης. Δεν θα πάει τώρα. Όχι. Να δούμε αν είναι βολές ή όχι, ναι, βολές έχουμε τελικά. Για τον Γκρούτη έπειτα από το τρίτο ομαδικό φαουλ των φιλοξενούμενων. Θα βάλει την πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, αλλά θα φύσει ο Γκρούτης. 63-46. Αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Πέρασε το μάτς ο Κεραμιδάς. Κατσιμίχας. Νουλαπτής και τώρα Μαράτζας. Κατάει γερά, σηκώνεται. Υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει το 23 ο Τσαπόγας και είναι και το δεύτερο ομαδικό για τον αρχιστράτηγο Βασδέκη. Σειρά του Μάρατζα τώρα να εκτελέσει από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Θα βάλει την πρώτη στα 3-47. Χάνει την δεύτερη, μαζεύει όμως σχολιός. Τσαπόγας αποφασίζει να εκτελέσει ο ίδιος, έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη. Το Κατσιμίχα στη συνέχεια κερδίζει τον φάουλο από τον Καδά. Αυτός ο οποίος διεκδίκησαν εκεί το rebound. Προλάβε ο Κατσιμίχας να βγει μπροστά από τον αντιπαλό του. Και έτσι έχουμε και το τρίτο ομαδικό και για τον αρχιστράτηγο Βασδέκη. Λατσίς. Κατσιμίχας, λίγο πιο δυνατή πάσα από όσο θα έπρεπε. Δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ζερβόπουλο. Και τώρα συνεχίζει τη δράση με τον Καδά. 1-45 ακόμα για το φινάλε και της τρίτης περίοδου. Κεραμιδάς χωρίς δεύτερη σκέψη, θα βρει σίδερο. Κατσιμίχας. Σκαστή πάσα βρήκε στην κίνηση τον Ζερβόπουλο. Μπάλα για ποιον είναι, να δούμε. Δίνει την μπάλα
στην κατοχή τους οι παιδούχοι και τελικά θα την έχουν. Μοσχολιός προς τον Καλδά Βασιλείου για να πάνε το Κατσιμίχας. Καλδάς θα το πάρει από την κορυφή. Ψηλότερα από όλους ο Μαράτζας βρήκε εκεί αθελάτη τον συμπαίκτη του, τον Κατσιμίχα στο πρόσωπο. Θέλει να έχει χτυπήσει. Πάμε για λίγο σε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Συνεχίζεται και πάλι η δράση μετά την διακοπή που είχαμε από τον τραυματισμό του Κατσιμίχα. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά με την Μίτσου. Τον βρήκε και άθελα του Μάρατζας στην προσγείωση. 53 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Παραστο σίδερο από το τρίποντο του Δολαφτή. Καλάς. Ένα μηδάς, ξανά Καλάς. Βασιλείου. Πέρασε στα 7. Μια δύσκολη προσπάθεια εκεί κόντρα στον ψηλότερο Μαράτζα. Δεν αλλάξε το σκορ. Και τώρα στην επίθεση προπό Ράπτορς. Δολαφτσής. Και πάλι Μαράτζας θα γυρίσει ωραία ρόλαρε στο σώμα του αντιπάλου του. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. 4-3 τώρα τα ομαδικά για τις δύο ομάδες. Έγινε επαναφορά Πυροβαλέτζης. Απόκληση ενός δευτερολέπτου στα δύο χρονόμετρα. Σεργόπουλος για δύο το χάσε. Και τώρα 7 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Το αντιλαμβάνεται ο Μοσχολιός. 2 δευτερόλεπτα, 1. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ από τον Τραϊφόρο. 0,3. Έχει σταματήσει το ρολόι. Και έχουμε βολές τώρα για τον Μοσχολιό. Χάνει την πρώτη. Έπειτα από το φινάλε της τρίτης περίοδου. Πέστησαν και πάλι πεντάδες στο παρκέ. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος, η οποία και μόλις ξεκίνησε. 64-47 στο συν 17. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι γηπεδούχοι. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Όχι, αυτή θα είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έρχεται τώρα το συν 19. 66-47 διαχείρος Βασιλείου. Βαλέτζης. Κόπηκε η πάσα. Δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο όμως. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους προπόραπτορς. Τραϊφόρος φτιάχνει λίγο χώρο. Εξαιρετική πάσα του για τον Σαχά. Δεν θα καταλήξει μέσα όμως η μπάλα. Θα ήταν highlight. Καδάς. Είναι στον Κεραμιδά, στο δεξιά του στον Τσαφόγα. Έγινε η λάθος πάσα. Σαχάς, έρχεται στον αέρα, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Ο ίδιος θα διεκδικήσει όμως το rebound και θα βγει νικητής. Επέμεινε και δικαιώθηκε τελικά στο δεύτερο τελείωμά του για να κάνει το 6-49. Τρίποντο από τον Βασιλείου. Μπάλα στο Στεφάνη. Κρατούν και πάλι οι γηπεδούχοι. Βασιλείου θα περάσει. Έχουμε φαουλ που το έχει κάνει ο Σαχάς. Κρατάει το πόδι του εκεί ο παίχτης του αρχιστρατηγού Βασδέκη. Του δείχνει το χέρι
ο Βασιλείου. Κεραμιδάς. Αγίδα και στην γωνία στον Τσαπόγα. Βαλέτζης, διεκδική, έχουμε τζάμπολ. Πολύ καλή αντίδραση από τους παίκτες των Βόμπο Ράπτορς. Σερβόπουλος. Παράτζας, προσπίση από την κορυφή. Φαουλ του Καδά. Στον τραϊφόρο. Έχουμε βολές. Φύγαμε τώρα από τον Provo Raptors. Χαμένη πρώτη. Έτοιμος τώρα και για την δεύτερη. Αυτή θα τη βάλει. 66-50. Ο σχολιός. Αυτό έτσι στον βολόν. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα μετά από μια μικρή περιπέτεια. Πέρεξε εκτός καλαθιού. Βαλέτζης. Τερβόπουλος. Θέλησε να βρει τον Σαχά. Με 8 δευτερόλεπτα τώρα οι Provo Raptors. Βαλέτζης βρέθηκε στο παρκέ. Έχουμε φάουλ. Τους κάνει ο Σαχάς. Ο Καδάς, με συγχωρείτε. Αλλά και τώρα ο Καδάς πέρασε εκτός. Για τον αρχιστράτη Κοβαζέκη. Σαχάς, μπροστάκι από λυψωμένα χέρια. Δεν κατάφερε, φεύγει όμως πολύ στην άλλη πλευρά. Πάει στο coast to coast, θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Πολύ ωραία προσπάθεια. 68-50. Βαλέτζης. Τραϊφόρος, Μαράτζας. Ωραία θα τελειώσει τη φάση. 68-52. Πάσα για τον Σκαμάγκο από κοντά αυτός θα γράψει το 70-52. Τραϊφόρος. Έχει μείνει ο Σκαμάγκος πάνω του, απλώνει το χέρι αντικανονικά. Φαουλ νούμερο 3 για τους γηπεδούχους. Πανέφεραν οι Provo Raptors. Βρήκε χώρο για να σηκωθεί, αλλά στέλνει ο Ζερβόπουλος. Σκαμάγκος. Και να μιλάς, παίρνει και το σκριν. Έχει τον Μαράτζα μπροστά του, παίζει με τον Τσαπόγα. Από το πλάι αυτός θα το πάρει. Διεκδικήσει με μπάλα, τελικά καθαρίζει την φάση ο Μαράτζας. Θα χάσει, μπερδεύεται για λίγο με τον τραϊφόρο. Τώρα Βαλέτζης πέρασαν το κέντρο, προπορά το Σέγκερα. Σαχάς. Σηκώνεται, δεν θα το βάλει. Σκαμάγκος. Ο σχολός αφήνει έξω. Περιμένει στη γωνία στημένος ο Κεραμιδάς για να πυροβολήσει. 73-52. Στο συν 21 πλέον η διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες και ακόμα πιο κοντά
πέμπτη νίκη της στη σημερινή γηπέδου εκεί. Καλά κεφάλι στην συνέχεια από τον Τζερβόπουλο, 73-54. Και έχουμε μία βολή. Θα την βάλει για αυτή. 73-55. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Πάει από τα αριστερά ο Μοσχολιός. Του φύγει μπάλα από την παρέμβαση του Τραϊφόρου. Φαουλ έχει γίνει χαμηλά. Καμάγκος άφησε χέρι με χέρι στον Βασιλείου. Ξανά Καμάγκος. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Τελειώνει ο χρόνος, αλλά γεφρέθηκε εξαιρετικά εκεί ο Μοσχολιός. Αυτό έχει όμως από πλεονεκτική θέση. Πολύ ωραία η δημιουργία, όχι τόσο η εκτέλεση για τους γηπεδούχους. Χαμένη προσπάθεια του Μαράτζα, ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι σπόνα με διαιτητές. Ο Μοσχολιός θέλει να τρέξει ξανά. Δεν θα μπει μέσα η μπαλά. Υπάρχει όμως φάουλ για 2 βολές. Έχει ευκαιρία τώρα να ανεβάσει τη διαφορά στους 20. Ο Μοσχολιός. Θα βάλει την πρώτη. Τα 4-55, ετοιμάζεται σιγά σιγά εκεί για την δεύτερη. Μέσα και αυτή. Στρογγυλά, στρογγυλά. Το συν 20 πλέον η γηπεδούχη. Ζερβόπουλος. Ρεϊφόρος. Πέρασε ανάμεσα από 2. Βρήκε και εξαιρετική πασταλιά τον Σαχά. Αυτός κερδίζει το φαουλ εκεί από τον Βασιλείου. Και συμπληρώνουν και τα ομαδικά πλέον οι γηπεδούχοι. Κατεβάζει ο Μάγκος Βασιλείου. Πέρασε ο Γκρούτης. Άφησε στο πλάι. Αστοχή προσπάθεια από τον Κεραμιδά. Δεν θα περάσει πάσα στην συνέχεια. Ζερβόπουλος. Δεν μπορεί να υποδεχθεί καλά ο Μαράτζας. Δεν γίνει το λάθος και από την πλευρά των προμποράπτος. Στρούτης. Έχει χώρο εκεί άπλετο ο Κεραμιδάς. Ζερβόπουλος. Και τώρα Μαράτζας πιέζεται. Μια προσποίηση από τον Λαπτσί. Δεύτερη ευκαιρία από τον Σαχά. Αυτή θα καταλήξει στον στόχο. Και έχει και ευκαιρία για ένα μέσο τρίποντο. Με τώρα ο Σαχάς θα την βάλει. 75-59. Τρία και 10 για το τέλος. Κρούτης.
Βρήκε απέναντι τον Βασιλείου, θα εκτελέσει. Ψηλότερα όμως Χολιός. Κεραμιδάς με Γκρούτη. Ως Χολιός. Ψάχνουν κάποιον εκτελεστή τώρα οι γηπεδούχοι. Πήρε το σούτ, δεν ήταν την καλύτερη επιλογή από τον Γκρούτη. Μαράτζας πίσω από τα 6.75, είναι άστοχος. Και τώρα όμως Χολιός. Καμάγκος, Καστύπας θα τα καταλήξει αντίπαλο. Το Λαπτής, δεν θα περάσει ούτε η δίκη του Πασά. Ωραία, συνεργάστηκαν εδώ ο Σκαμάγκος με τον Μοσχολιό. Δύο βολές για τον Μοσχολιό. Έπειτα από το τέταρτο ματικό των Προμποράπτορς. Να πούμε πως το πρώτο μάτς ο Προμποράπτορς ήταν εκείνοι που είχαν επικρατήσει με 69-56. Έτσι λοιπόν θα πάρουν και την διαφορά σήμερα οι κυπεδούχοι. Από τον Ζερβόπουλο, εκτέλεσε στην συνέχεια 75-61. Βασικά με ένα δωμάτιο θα πάρουν για την διαφορά. Καθώς έχουμε ένα και 45 ακόμα, όλα μπορούν να συμβούν όσον αφορά την διαφορά πάντα. Καθώς νομίζω πως τον νικητή το ξέρουμε ήδη. Άστοχο το τρίποντο. Ωραία κίνηση από τον Ζερβόπουλο, εξαιρετικό καλάθι. 75-63. Έφερε την μπάλα γύρω από την μέση του, σκοράρε στη συνέχεια και μειώνει τώρα στις 12. Καμάγκος για δύο, ψηλότερα εκεί πήγε να καρφώσει ο Μοσχολιός. Τι πήγαμε να δούμε τώρα, με το ένα χέρι ο Σχολιός πήγε να κάνει το follow κάρφωμα. Σαχάς φαίνεται να έχει χτυπήσει, τα βρήκαν τώρα οι δύο παίχτες και έχουμε και time out. Ένα λεπτό και 4 δευτερόλεπτα για το φινάλε, 75-63. Με τους προποράπτους πλέον να θέλουν να υπερασπιστούν την διαφορά που είχαν πάρει στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο γύρο, 69-56, το θυμίζω έχει έρθει στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Φάουλ τώρα επάνω στον Μοσχολιό. Σε πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 76-63. Διαφορά στους 14 πλέον. Στις 14 με συγχωρείτε. 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Ραϊφόρος, Ρωμαράτζας, θα χάσει από κοντά, θα το χάσει. Σκαμάγκος, όλη την πάσα ο Σαχάς, κλέβουν οι Προμποράπτορς. Όλη η επίθεση δική τους. Ο Λαυτσής, τσεκάρει το ρολόι, 13 δευτερόλεπτα. Το θυμίζω, διαφορά στους 13 πόντους όσες είχαν επικρατήσει το πρώτο μάτι στην Προμποράπτορς. Σαχάς.
Μαράς βρήκε τον Μαράτζα, θα τον βάλει. 76-65. 2 δευτερόλεπτα. Προλαβαίνει το ρολόι, δεν θα το βάλει ο Σταμάκος και έτσι ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Νίκη για τον αρχιστάρα του Γουβασδέκη, ο οποίος θα επικρατήσει με 76-65 τον προβοράπτορς. Ωστόσο δεν θα καλύψουν και την διαφορά. Θα πάρουν ωστόσο την πέμπτη νίκη τους, θα πάνε στο 5-4, ενώ από την άλλη οι προβοράπτορς θα πέσουν στο 4-4.